Χαιρετώ τη ζούγκλα, κουνάβι εδώ πέρα. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τους μικρούς εφιάλτες. Ένα παιχνίδι το οποίο φιγουράρει σε αρκετές λίστες καλύτερων παιχνιδιών τρόμου για το 2017. Διαβάζω από το Steam, λέει, εμβυθιστείτε στο σκοτεινό φανταστικό κόσμο του Little Nightmares που θα σας φέρει αντιμέτωπους με τους παιδικούς σας φόβους. Βοηθήστε την Six να δραπετεύσει από το The Maw, ένα τεράστιο μυστηριώδες σκάφος, το οποίο κατοικείται από διεφθαρμένα πνεύματα που αναζητούν το επόμενο τους γεύμα. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα γραφικά του παιχνιδιού και μου αρέσει πάρα πολύ που είναι στο στυλ platform του Limbo και του Inside που μου άρεσαν πάρα πολύ. Okay, το PlayStation 4 ζωρίζεται λίγο. Σε μας τρόμαξε στα όνειρά μας. Ήρθα ότι τα ήταν δει από το Home Sweet Home ήταν αυτή. Okay, αλγόριθμο. Αλλά να δούμε τι έχει να αντιμετωπίσει και εσύ τώρα καημένο. Άμα είναι έστω και λίγο σαν το Limbo, θα έχει πολλούς θανάτους απότομους μέχρι να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις σε διάφορα σημεία. Λοιπόν, συμφίσαμε από ό,τι φαίνεται στο δεμό. Όπα, έχουμε και φωτάκι. Χρήσιμο. Καμία βοήθεια από το παιχνίδι, να τη δούμε. Φαίνεται καθόλου το κουπεδάκι. Σήμερα είχε και άλλα πριν. Έτσι σκύβω. Πιο γρήγορα, μάλλον δεν μπορώ να πάω. Είχε άλλες λάμπες πίσω. Για να ρίξουμε μια γρήγορα. Πάλι πρέπει να έχει. Δε φοβάμαι το σκοτάδι. Είμαι θάρα, λέω κουτάβι. Λοιπόν, προχωράμε για να δούμε. Όχι, κάτι με την πόρτα. Θέλει λίγο WD-40. Jump. Wall jump και τέτοια. Όχι, δεν είναι ο Μάριο το παιδάκι. Η Six. Δεν είναι εντελώς platform σαν το Limbo και το Inside που είναι μόνο αριστερά να πηγαίνεις, έχει και λίγο βάθος.
μέρος, 2D δηλαδή. 2D, 2D, 2D. Να ζήσουμε τη φωτιά. Αφού βλέπουμε ότι γίνεται. Ας μην δίνουμε στόχο. Τώρα όμως βλέπουμε τι γίνεται. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα με αυτές τις πόρτες που έχει. Τραβάει κάτι, αλλά μέχρι εκεί. Τι έχουμε? Αυτή από τα όνειρά μου. Μου έχει εξηγήσει κανείς τα κουμπιά ακόμα, αλλά όλες φάνε. Την παλεύω. Πάει εκεί που έχει μέσα, μάλλον. Από εδώ. Τίποτα άλλο έχει. Μπορώ να σκαρφαλώσω να πάνω. Μπορώ. Αλλά δεν υπάρχει λόγος μάλλον. Συνεχίσουμε. Α, δεν επιτέλους η οδηγία. X to jump and R to grab. Μάλλον όχι ταυτόχρονα. Αυτή θα πέσει πάνω στο κεφάλι μου. Κρέμασε τις πολυθρόνες. Λοιπόν, προφανώς αναζητούμε κάποιο τρόπο για να μπορέσουμε να ανέβουμε εκεί πάνω. Ούτε αυτό τραβιέται. Μ' αρέσει που είναι έτσι λίγο σαν σκηνή θέατρο. Τέλειο. Θα φτιάξω μια στίβα. Ει, κολόχαρτο. Αυτός εδώ, πώς την πάτησε. Αυτό δεν είναι γράμμα. Όχι, δεν θα το διαβάσουμε. Πώς θα το κατεβάσω. Πλέον την καρέκλα. Την άλλη μεριά κουναβή. Εντάξει.
keyboard. Δεν είναι τίποτα. Αρχίζω να μας εξηγήσει ποιος είμαι, ποια είμαι δηλαδή, πώς βρέθηκα εδώ. Η απλά θα είναι ιστορίες. Η ιστορία έτσι προχωράει. Hey, τι ήταν αυτό, είχε κάτι. Να πάω από εδώ ή να πάω από κάτω. Θα ξεκινήσουμε από κάτω. Μα σχέστηκαν αυτά τα μαύρα δηλαδή. Εκεί και κάτι όμως όταν το άνοιξα θα πρέπει να ελέγξω το βίντεο μετά. Ναι, αυτό το πραγματάκι βγήκε. Τι είσαι εσύ, Μπαρμπατάκο? Σαν έχει λαξικά. Ναι, οκ, okay, τώρα βέβαια τι θα σας κάνω σένα. Okay. Δεν χωράμε να πούμε μαζί. Ας θα πάω. Τώρα θα έρθει. Και παίζουν με τα μάτια μου. Εκεί πέρα δεν νομίζω να πρέπει να πάω. Για να μην έχει τη συνήθεια να ψάχνω το παραμικρό. Πιο κοντά στον τοίχο, έτσι ώστε να έχει περισσότερες αντανακλάσεις για να φαίνονται πιο πολλά πράγματα. Strategy. Η idea. Πέμπω. Οι. Πολλά μαζευτήκανε. Θα πρέπει να το πάρω μαζί.
τώρα. Ανέβησε πάνω τίποτα. Πα. Ουι. Hey. No. Σκάλωσε το στο κουβά και με φάγαν τα σκουλίκια. Μπορούσα να ανέψω φως, αλλά πεις να ανέψω φως. Βλέπω τίποτα εγώ. Έλα, έλα, σιξ. Το έχεις, το έχεις, το έχεις. Φύγε από εκεί. Άναψε το αυτό. Γιατί δεν το ανάβεις. Φαντάζομαι πως είναι τα save αυτά που ανέβω. Δεν ξέρω που πάω. Απλά δεν... Μάλλον όχι από εκεί. Νόμιζα είχε... Κάποιο ώρα το τείχο και δεν θα με αφήνω να πέσω, αλλά... Το παιχνίδι δεν συγχωρεί. Κυριολεκτικά δεν συγχωρεί. Αφού έκανα save εκεί στο φαναράκι. Χα, ξεγέλασα. Σπάξω να φύγει. Θα πατάμε στο φαναράκι. Ας φύγουμε. Έλα να γίνουμε φίλοι. Να δεις ποιο παιχνίδι ήταν έτσι με κόνο στο κεφάλι εχθροί, Silent Hill. Όχι. Πώς. Τρόπος να το στηρίξω και να το κολλήσω. Τρέχα, κορίτσι μου.
πάει πιο γρήγορα, παιδιά. Δεν υπάρχει κανένα κουμπί που να πάει πιο γρήγορα. Όπα, κάτι έκανε τώρα. Οκ. Με το τετράγωνο λίγο το πατάει. Α, τώρα μου το λες. Αλλά μη φοβάσαι, τα βρήκα και μόνος μου. Τσακ, ίσα ίσα. Εκεί μέσα είσαι, μωρέ. Η κάμερα είναι στραμμένη, συμβολίζοντας ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Και από εκεί που κάποιος από ό,τι φαίνεται τραπέτευσε, εγώ μπαίνω μέσα. Ένας ποντικός. Πού πήγε ο ποντικός? Ναι, αυτό δεν φαίνεται πολύ καλό. Το κολόχαρτο. By using R. Άντε, μπράβο. Καλό αυτό. Ένα-ένα μου τα λες. Κάτι μυρίζει χρονικό. Μπέρνα γρήγορα. Τραμπάλα. Καλά, δεν πάω, δεν πάω. Κάτι σαν τρανάκι ακούγεται. Για κάποιο λόγο νομίζω θα υπάρχει μια γάτα εδώ. Δεν ξέρω γιατί. Πετάει πράγματα. Τσιγάρες, παιδικό δωμάτιο, ντροπή. Wow. Ίσως να βιαστώ και να κάνω, να βάλω αυτό μπροστά στο τρένο, να δω τι θα γίνει. Α, α, α,
εδώ. Οι κόνιες, η ανέβα. Εντάξει, ανεβαίνει, αλλά... δεν έχει και τίποτα. Λοιπόν, για να πάμε. Να σβήσουμε. Αυτή η μπάλα κουνιέται μάλλον, επειδή... είμαστε σε σκάφος και μάλλον κουνιέται το σκάφος πέρα εδώ λίγο. Οι! Έλα πίσω. Γιατί εδώ πιάνεις, έλα. Σίξ, πρέπει να συγκεντρωθείς. Τελειώνει το βίντεο. Εδώ, πες μέσα. Α, ναι, γεια σου. Λοιπόν. Και τρέχουμε τώρα. Παίρνω από εκεί. Τρέχα. Λογικά δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Το τρένο δεν λειτουργεί. Λάμπα πάνω δεν λειτουργεί. Φέραμε. Okay. Δεν γιατί επιμένω να δοκιμάζω αυτές τις πόρτες αφού μάλλον κυρίως προς τα δεξιά πηγαίνουμε. Με πολλές πόρτες. Ίσως ήταν loading area. Ουίι. Γυρνάει στο κρεβάτι. Γυρνάει σε μένα. Στο κρεβάτι. Λογικά θα συνεχίσει. Και τρέχουμε. Οκ. Πάει την άλλη. Τρέχουμε. Κοιτάμε κιόλας, κάτσε λίγο να υπάρχει. Alright. Έχει τίποτα εδώ που να αξίζει. Είναι αυτό εδώ πάνω. Α, έχει μια λάμπα. Τώρα εγώ ανάβω τις λάμπες, δεν ξέρω γιατί, ίσως είναι κάποιος collectible, αλλά δεν βαριέσαι. Εδώ πέρα τίποτα. Εκεί πάνω τι είναι. Όχι, ανεβαίνεις. Σήξω από εδώ. Οκ. Κάτι είναι εδώ μέσα μαζί μου. Θα δούμε τι στο επόμενο επεισόδιο.